Από τις αίρες τι σου λείπει πιο πολύ? Η ηρεμία. Μ' άρεσε γενικά ο κόσμος εκεί πέρα, είναι τελείως διαφορετικό. Συνήθως ανοιχτές πόρτες που λέμε. Είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ πέρα βλέπεις το γείτονά σου και λες, το κοιτάς στραβά. Εκεί δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή εκεί θα περάσει από μια γειτονιά σου που έλα μαζί να κάτσουμε να πάμε να πούμε. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Αυτό εμένα μου λείπει. Και γενικά δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά. Ήρεμη δηλαδή η ζωή. Έχει και εκεί πέρα τα τρέξιματα. Λες όλα αυτά, αλλά κάθεσαι και ηρεμείς. Εδώ πέρα κάθεσαι παγκάκι και μόνο που βλέπεις τον κόσμο να πηγαίνει έρχεται έτσι, σου πιάνει το κεφάλι. Ανεβαίνεις όσο συχνά θα θέλεις, μπορείς? Προσπαθώ όσο μπορώ να πηγαίνω. Φαντάζομαι τώρα το Πάσχα ήθελα να πάω, αλλά λόγω του COVID δεν πήγαμε. Έστω ότι η μικρή με τη μάνα μου να πάει, γιατί τα παιδιά έχουν παγωθεί. Δεν θα πάμε σε αίρες, δεν θα πάμε σε αίρες. Και έτσι έτσι θα πηγαίνει για το χωριό αίρες. Γιατί τους αρέσει. Είναι παιδιού η χαρά να βγει να τρέξει δρόμο, να παίξει. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Ένα παιδί έχεις? Έχω δύο παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πόσο χρονών? Το ένα είναι 5,5 και το άλλο είναι 8,5-9. Να σου ζήσουν. Ευχαριστώ, να και του αρέσει πολύ οι σέρες. Του αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι η ελευθερία που έχει. Δηλαδή να τρέξουν, να πάνε στο γήπεδο, να παίξουν τις πλατείες. Δηλαδή τα κυνηγάμε έτσι από και εδώ. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε από τον υπολογιστή και από το κινητό. Ναι, εδώ πέρα είναι κλεισμένα μέσα σε 4 τείχους και ελάτε από εδώ, στο κινητό είναι όλη την ώρα. Δηλαδή πράγματα που λείπει από τα παιδιά. Mm-hmm. Η σύζυγος Σερέα? Η σύζυγος είναι... Ο πατέρας είναι από τις Λατέες, ναι. Η μάνα της είναι από την Αμαλιάδα. Uh-huh. Αλλά μένουν εδώ πέρα χρόνια. Δηλαδή... Στη σύζυγο αρέσει που είναι σέρες. Της αρέσει πάρα πολύ, της αρέσει να πηγαίνουμε στην Ελλάδα, να πίνουμε τα καφεδάκια μας, τα ποτά μας, για ψαράκι στο Μεριάνι και είναι ωραία. Δηλαδή έχει ζωή και ξέρεις, δηλαδή αν μου λέγες πάμε σε να ανοίξω μαγαζί, θα πήγαινα. Θα πήγαινες? Ναι, θα πήγαινα κανονικά. Ξέρεις πολύ, ναι, θα πήγαινα κανονικά. Δεν έχω να πω ότι τα πάντα έχει. Τα πάντα και από ζωή νομίζω μπορεί να έχει καλή ζωή. Το σκέφτεσαι να επιστρέψεις κάποια στιγμή? Τώρα αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να σου λέω ότι πάω να μείνω σε αίρες και παίρνω και την οικογένεια. Τα παιδιά εντάξει, επιλογή σου είναι, μπορεί να κάτσουμε. Αλλά θα πήγαινα σε αίρες, να μείνω σε ένα μαγαζάκι, να κάτσω εκεί πέρα, να ηρεμήσω που λέμε. Θα το έκανα.